Με θέμα φωνές νερού μυριάδες, το Πελοποννησιακό Ολογραφικό Ίδρυμα διεξάγει ένα νέο πρόγραμμα με το πρώτο και δεύτερο γυμνάσιο Ναυπλίου. Ένα πρόγραμμα που είχε συγκεκριμένη διάρκεια, αν και θα την παρατείνουμε λίγο λόγω των σχολείων, να μπορέσουν να δουλέψουν και τα δύο γυμνάσια. Το θέμα είναι φωνές νερού μυριάδες, ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού από το ενότητα Περιβάλλον και Πολιτισμός. Έχουν μια θεματική αναδιετία. Τα δύο προηγούμενα χρόνια ήταν το δέντρο στις τέσσερις εποχές και τώρα είναι το νερό. Είναι ένα πρόγραμμα που αφορά τα δύο γυμνάσια. Το δουλέψαμε με το πρώτο και το δεύτερο γυμνάσιο. Ήδη ολοκληρώνεται ο κύκλος με το πρώτο γυμνάσιο. Κάναμε δηλαδή το θέμα μας, εμείς επιλέξαμε σαν ιδιαίτερο θέμα τα υδροφόρα χρηστικά αντικείμενα. Με αφορμή τις κρίνες και περπατήσαμε την πόλη και τα παιδιά κατέγραψαν όποιο υδροφόρο αντικείμενο παρατηρούσαν, από τις υδροροές, τις κρίνες ή ό,τι άλλο παρατήρησαν στην πόλη. Και στη συνέχεια κινηθήκαμε σε δύο χώρους που θα μας δίνουν πληροφορία. Ο ένας ήταν η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, όπου βάζοντας λέξεις κλειδιά πήραν οι πληροφορίες, όπως είναι πόλη, υδροφόρο αντικείμενο, πόλη και κρίνη κλπ. Από τη βιβλιογραφία. Και με τη βοήθεια της κυρία Κουϊκόγλου και των άλλων συνεργατών της βιβλιοθήκης. Και τη δεύτερη μέρα δουλέψαμε στο Πελοποννησιακό, όπου κατέγραψαν τα υδροφόρα αντικείμενα που υπάρχουν στην έκθεση. Κανάτια, τσότρες μεγάλες, το μπανιάκι που πλέναν τα παιδιά, όλα αυτά. Τώρα, έχουμε μαζέψει όλο αυτό το υλικό, όπου μέσα στη βδομάδα θα πάω στο πρώτο γυμνάσιο για να το επεξεργαστούμε και θα φτιάξουμε ένα CD-ROM, το οποίο θα σταλεί και στο Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αύριο θα δουλέψουμε το δεύτερο γυμνάσιο κατά την ίδια διαδικασία για να μπορέσουμε να έχουμε υλικό και από τα δύο γυμνάσια. Συνήθως η τάξη που δουλεύουν είναι η τρίτη γυμνασίου, για να μπορεί να έχει έτσι μεγαλύτερη πρόσβαση σε αυτό που λέγεται πηγή. Και είναι σημαντικό, διότι έτσι καταλαβαίνουν, το επέλεξαν να δουν πώς μια πόλη, πέρα από το ότι είναι ένα πολύ ωραίο τοπίο, πέρα από το ότι είναι μια πόλη αναμνήσεων, μπορεί να είναι και να μας δίνει και πληροφορία. Την οποία αυτή πληροφορία την ενισχύουμε στους φορείς της πόλης, που μπορούν να μας δώσουν στοιχεία, την επεξεργαζόμαστε και έχουμε κάνει πια μια μικρή έρευνα γύρω από το θέμα.